Έχει σημασία η σημειολογία. Όπως το εξηγούσα προηγουμένως. Δεν το έκανα γι' αυτό. Απλώς μου αρέσει αυτή η γραβάτα. Ναι, καλά. Επιλέξει μια σταυροφορία, οπότε το κάνει εσύ. Έτσι, σωστά, σωστά. Ο Δημήτρης Ζωστούμπος. Και ο Γιώργος Σαμυράς. Μαζί μας. Θέμα και δεν πήγαν και καλά κιόλα. Έτσι και δεν πήγαν και καλά. Παρότι με το Σταυρό μπορεί να πάει καλά. Γιώργο Σαμυρά. Γεια σα, κύριε Σαμυρά. Εγώ νομίζω ότι είναι διπλή σημειολογία. Είναι για το Σταυρό, για το εκκλησιαστικό, αλλά είναι και θέλει Σταυρό στην εκλογική του περιφέρεια. Αυτό ξαναπέστο. Αυτό το θέλει σίγουρα, αλλά εδώ κύριε Βορύδη, εσεί μα λέτε ότι θα καταργηθούν και τα Χριστούγεννα και ο εορτασμό στου δημόσιου χώρου. Τι είναι αυτό που είπατε, τι βόμβα ήταν αυτό. Αυτό να το καταλάβουμε λίγο, κύριε Βορύδη, γιατί από χθες έχουμε και αυτόν τον καινούριο όρο, τη θρησκευτική ουδετερότητα. Να δούμε τι σημαίνει αυτό και τι σημαίνει αυτό που είπατε εσείς, να το μας το εξηγήσετε, να το καταλάβουμε. Εγώ τι είπα. Είπα, πρώτον, εξέφρασα, για να μιλήσουμε λίγο πιο σοβαρά, ναι. Εξέφρασα την αντίθεσή μου σε οποιαδήποτε συνταγματική αλλαγή, γιατί αυτή η συζήτηση περί ουδετερότητας άνοιξε στο πεδίο της συνταγματικής αναθεώρησης. Μάλιστα. Άνοιξε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και μίλησε για συνταγματική αναθεώρηση του άρθρου 3. Ενδεχομένως και του άρθρου 13. Το άρθρο 3 είναι αυτό το οποίο ορίζει ότι υπάρχει επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα. Βεβαίως. Και αυτή είναι η ανατολική ορθόδοξη χριστιανική πίστη. Μάλιστα. Εκκλησία δε ορίζει συγκεκριμένη και έχει το άρθρο 3. Και είναι και επίσημη διατάξεις. Θρησκεία του κράτους. Η επικρατούσα θρησκεία. Ακριβώς. Βεβαίως. Υπάρχει επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα. Τώρα, το άρθρο 13 ρυθμίζει τα της ελευθερίας της θρησκευτικής συνειδήσεως. Mm-hmm. Και λέει εκεί ότι κανείς δεν μπορεί να υφίσταται διάκριση λόγω της θρησκευτικής του συνειδήσεως, mm-hmm. ότι ελεύθερα όλα τα αναγνωρισμένα δόγματα mm-hmm. ασκούνται στην Ελλάδα mm-hmm. και επομένως, ας το πω, είναι το άρθρο με το οποίο προστατεύεται η ανεξιθρησκεία. Μάλιστα. Δεν πειράζονται αυτά. Εγώ είπα, όχι. Το άρθρο 3 βρίσκεται στη συνταγματική αναθεώρηση, προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Περιουδετερότητας. Χρησιμοποίησε δε αυτόν τον όρο. Εκεί μένει να διευκρινιστεί τι ακριβώς εννοεί. Mm-hmm. Αυτά τα οποία είπα εγώ όμως. Είπε αναφέρονται για διακριτούς ρόλους και για σχέσεις που αλληλοσυμπληρώνονται κτλ. Θα δούμε, θα σας πω γιατί ανακατεύονται όλα να. Και θα τα διευκρινίσω. Αυτό που είπα εγώ, γιατί αυτό με ρωτήσατε τώρα, αναφέρεται σε κάτι το οποίο έχει εφαρμοστεί σε χώρες. Δεν είπα εγώ ότι είναι κομμουνιστικές αυτές οι χώρες, για να διευκρινίζουμε, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπως είναι η Γαλλία. Mm-hmm. Και καλύπτονται πίσω από τον όρο, στη Γαλλία παραδείγματος χάρη, λαϊσιτέ, λαϊκότητα. Μάλιστα. Λαϊκότητα του κράτους. Άρα το κράτος πρέπει να είναι απολύτως ουδέτερο. Mm-hmm. Η απόλυτη ουδετερότητα του κράτους σημαίνει, για παράδειγμα, ότι μπορεί οποιοδήποτε, όχι απαραίτητα ένας μουσουλμάνος, ένας mm-hmm. άθεος, ένας αγνωστικιστής, όταν πηγαίνει σε έναν δημόσιο χώρο, όπως είναι ένα δικαστήριο, να κάνει μια ερώτηση. Γιατί είναι, αφού είμαστε ουδέτεροι, η εικόνα του Ιησού Χριστού εκεί πάνω. Μάλιστα. Εγώ δεν είμαι πολίτης αυτού του κράτους. Εγώ είμαι άθεος. Γιατί μας αφορά τι κάνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Γαλλία. Γιατί όταν υιοθετείς το μοντέλο της θρησκευτικής ουδετερότητας, εκτός κι αν έχεις να μας πεις κάτι πρόσθετο, έχουμε μια πρακτική το τι σημαίνει αυτό εκεί. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε και αυτό άρα, με τα Χριστούγεννα, όπως το είπατε, με μάλιστα. το παράδειγμα το καταλάβει υπάρχει, ο κόσμος. Λοιπόν, γιατί έρχονται Χριστούγεννα, μήπως δεν κάνουμε. Λοιπόν, στη Γαλλία ναι. που είναι μοντέλο τέτοιας θρησκευτικής ουδετερότητας, απόφαση του Γαλλικού Συμβουλίου της Επικρατείας, ναι. που σε έναν συγκεκριμένο δήμο, άμα θέλετε, μπορώ να σας δώσω τα συγκεκριμένα στοιχεία, ναι. τα έχω εδώ, μπορώ να τα έχω σε 2 δευτερόλεπτα να σας τα διαβάσω. Εντάξει, πείτε μας, σε έναν δήμο. Ο δήμαρχος έβαλε μία φάτνη. Μάλιστα. Πήγαν λοιπόν πολίτες, επειδή αυτή τη φάτνη την πλήρωσε με λεφτά του ο Δήμος, mm-hmm. και είπαν, εμείς δεν θέλουμε να χρησιμοποιούνται τα χρήματά μας προκειμένου να εορτάζουν χριστιανοί, γιατί εμείς δεν είμαστε χριστιανοί. Μάλιστα. Όχι να παραχωρεί το χώρος, ο χώρος μπορεί να παραχωρηθεί ιδιωτικός. Στο σωματείο, τάδε, εκκλησία. Να πληρώσει μόνο τον θέλει. Άρα να πάει να πληρώσει μόνο μάλιστα. τη φάτνη. Όχι όμως με δημόσια χρήματα, θρησκευτικός εορτασμός. Mm-hmm. Άρα μόνο με τα χρήματα της εκκλησίας Χ. Θρησκευτικός μπορεί εορτασμός. Να συμβεί και εδώ αυτό που λέτε τώρα. Εγώ, λοιπόν, αν λέω, επικρατήσει αυτό που λέμε θρησκευτική ουδετερότητα. Αυτό λοιπόν, λέτε. Αν ακούσε. Συνεχίσουμε έτσι, θα συζητάμε για τις μικρές λεπτομέρειες και θα χάρουμε όπως λέμε. Όχι, θα το δούμε και το μεγάλο. Όχι. Αλλά και αυτό δεν είναι μικρό. Κατά τη γνώμη μου, αυτό. Θα το εξηγήσω. Το μεγάλο είναι αυτό. Το μεγάλο είναι αυτό. Γιατί έχει να κάνει με την ταυτότητα του κράτους.
Εγώ λοιπόν δεν πιστεύω σε ένα κράτος ουδέτερο. Μάλιστα. Πιστεύω σε ένα κράτος ανεξίθρισκο. Και γι' αυτό και θεωρώ ότι οι συνταγματικές ρυθμίσεις, και αυτό λέει η Νέα Δημοκρατία, είναι επαρκής, λέτε, ναι. Είναι απολύτως ορθές και δεν πρέπει να πειραχτεί καθόλου τίποτα. Έρχομαι λίγο πάντως, σε αυτό. Πάντως η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας χθες δεν ήταν και στον ίδιο τόνο, κύριε Βορύδη. Είναι ακριβώς στον ίδιο τόνο. Και θα σας πω γιατί. Ίσως και να σας βρίσκει η Νέα Δημοκρατία και σύμφωνη αυτή είπε, ήρθε στη θέση μας. Να σας πω λοιπόν. Το είπε. Διότι το δεύτερο κομμάτι, εγώ μίλησα λοιπόν τώρα για αυτό που είναι η πνευματική σχέση Εκκλησίας και κράτους. Μάλιστα. Τώρα πάμε στα περιουσιακά. Γιατί αυτό που ρυθμίζεται χθες με αυτή τη συμφωνία. Είναι περιουσιακά. Τα μισθολογικά των κληρικών και τα περιουσιακά. Και υπάρχουν δύο ζητήματα. Βεβαίως. Ποιος πληρώνει τη μισθοδοσία, αυτά ανοίγουν με τη χτεσινή συζήτηση. Έτσι. Και τι γίνεται με την εκκλησιαστική περιουσία. Ρυθμίστηκαν αυτά με έναν τρόπο. Μάλλον μπήκε το πλαίσιο. Θα δούμε. Μπήκε το πλαίσιο. Θα δούμε. Ναι. Ξεκίνημα. Θα δούμε. Ναι. Δύο θέματα. Εγώ να πω ότι εδώ δικαιώνεται απολύτως η θέση της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί λέει ότι για αυτά τα ζητήματα βεβαίως δεν χρειαζόμαστε καμία συνταγματική αναθεώρηση. Σωστό. Πρώτο. Δεύτερο. Δικαιώνεται η θέση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έχει νομοθετήσει την ύπαρξη αυτού του ταμείου αξιοποίησης εκκλησιαστικής περιουσίας. Το οποίο όμως δεν αξιοποίησε η κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια. Το οποίο δεν αξιοποίησε η κυβέρνηση, ενώ είχε τη νομική δυνατότητα να το κάνει, γιατί είχε νομοθετηθεί ήδη από το 2013-2014, αν θυμάμαι καλά. Δεν είχε προχωρήσει. Επί Σαμαρά. Η καινούργια κυβέρνηση. Αλλά τέλος πάντων. Σωστά. Είχατε 4 χρόνια να το χρησιμοποιήσετε και να το αξιοποιήσετε. Το ενσωματώνει αυτό. Ο Δημήτρης είναι συνάδελφος. Είχε η κυβέρνηση. Ναι. Με συγχωρείτε πολύ. Λοιπόν. Ελάτε ρε παιδιά να προχωρήσουμε. Ελάτε για το πράγμα μου στον κύριο Αμυράκη. Το είχε καταψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα κατήγγειλε τότε τη Νέα Δημοκρατία ότι κάνει μετατρέπει σε εταιρεία την Εκκλησία. Τώρα το ενσωματώνει στο ταμείο. Τώρα το ενσωματώνει στο ταμείο αυτό. Επομένως, ως προς εκεί, πάρα πολύ ωραία, μια χαρά, πάρα πολύ θετικό. Συμφωνείτε, επομένως. Τα προβλήματα που είναι, λέτε για να το ολοκληρώσουμε. Το τρίτο όμως, το οποίο αφορά τη μισθοδοσία, εγώ θέλω να καταλάβω τα εξής. Σας πειράζει σας αυτό. Θα σας πω. Όμως συμφωνεί η Εκκλησία. Όχι, δεν με πειράζει. Α. Αλλά επειδή ευδύεται τον μανδύα του χωρισμού Εκκλησίας και κράτους. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν ο χωρισμός τι είναι. Να μην τα δίνουμε τα λεφτά από το Γενικό Λογιστήριο, αλλά να τα δίνουμε ως στην επιδότηση. Εκκλησία ως επιδότηση τα ίδια λεφτά, προκειμένου να τα διαχειριστεί η Εκκλησία. Αφού τα έχει πάρει από την περιουσία. Μάλιστα. Με το 50-50. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Α, όχι. Μην το απλοποιείτε. Με συγχωρείτε. Όχι. Μα εγώ κύριε οικονόμου, αυτό λέω. Εγώ λέω ότι λόγω του ότι υπάρχει αυτή η υποχρέωση του κράτους απέναντι στην Εκκλησία. Λόγω των ιστορικών μεταφορών της εκκλησιαστικής περιουσίας προς το κράτος, βεβαίως έχει γεννηθεί αυτή η υποχρέωση. Λέω όμως εδώ, τι είναι εκείνο το οποίο αλλάζει, να σας πω όμως. Ελάτε εδώ, για να πάμε στο γύρο. Τελειώνω. Τα ζητήματα όμως που γεννιούνται και τα οποία είναι απολύτως αρρύθμιστα και τα οποία είναι σημαντικά. Ποια είναι. Είναι ποια είναι η τύχη των κληρικών μας. Και αυτό είναι πάρα ασφάλιση, πολύ σημαντικό. Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αντιδρούν οι ίδιοι ήδη και προαναγγέλνουν κινητοποιήσεις. Και θα μου επιτρέψετε, αυτό δεν μπορεί να το κάνεις ερήμην ενός αυτού νου που είναι ο Παπαλάμπρος στην Αρκίτσα, που είναι ο άνθρωπός μας στις χαρές μας και στις λύπες μας. Ο κόσμος με αυτόν έχει να κάνει. Αυτόν δεν έχει βλέπει να κάνει. Το Μητροπολίτη ο κόσμος. Δεν βλέπει το Μητροπολίτη. Όχι, βέβαια. Μοιρά, έτσι, τον απλό παπά θα δει. Το Παπανίκο είναι έτσι. Που μαζεύει τρόφιμα για τους φτωχούς και τα δίνει την Κυριακή. Έτσι, αλλά φοβάται, αυτό, φοβάται, αυτό φοβάται, λοιπόν. Να μην φοβάται. Όλο κινδυνολογία κάνετε, κύριε Βουλή. Κάθε εκεί, στον Πονακό. Άμα τώρα, με συγχωρείτε, σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα είστε ευαίσθητοι, αν για κάποιον είχαν πει. Είμαστε εμείς, εγώ στον Πούμε, λένε. Είστε. Όχι, στην κυβέρνηση λέμε. Για την κυβέρνηση μιλάμε. Η άποψη. Είναι ευαίσθητη. Για οποιαδήποτε άλλη ομάδα, για οποιοδήποτε εργαζόμενο στο δημόσιο, έτσι και διανοηθείς να πεις το παραμικρό, επιτρέψτε μου, το παραμικρό, χωρίς να το έχεις πλήρως ρυθμίσει όλα τα ζητήματα, θα γίνει σκοτωμός. Τώρα βλέπω με τους ιερείς, τους λέτε ότι καταργείται. Δεν προλάβουν να μιλήσουν, παιδιά. Κύριε Αμυρά, κύριε Βορύδη. Ωραία, εγώ λοιπόν πρώτα απ' όλα θέλω να σημειώσω το εξής, ότι δεν βλέπω πουθενά το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Λοιπόν, το είπαμε και εμείς το πρωί. Περιμένουμε αντίδραση. Περιμένουμε. Οι μισές Μητροπόλεις της Ελλάδος ανήκουν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ήπειρος, Μακεδονία, Θράκη και Δωδεκάνησος. Σωστά. Σωστό. Λοιπόν, ένα...